μας φίλοι τηλεθεατές με την Ιερά Μητρόπολη Κερκύρα συνεχίζεται. Ήρθε η ώρα να επισκεφθούμε το κάφημα των Κερκυραίων, τον προστάτη, πολιούχο και θαυματουργό, τον άφθορο Άγιο Σπυρίδωνα, στον ομώνυμο ναό όπου έχει αποθησαυριστεί το ιερό σκήνομά του. Βλέπετε που όλη η παλιά πόλη τη συναντούμε έτσι, στενά, καντουνάκια, τα σπίτια το ένα δίπλα στο άλλο, γειτονιές, γυναίκες που μιλάνε η μία με την άλλη, ναι, από παράθυρο σε παράθυρο. Και συνεχίζουμε από εδώ, πολύ κοντά μας, γύρω στα 150 μέτρα, 200, είναι το προσκύνημα του Αγίου μας, το κέντρο ακριβώς της πόλεως. Κτίριο αυτό εδώ που είναι η γωνία, εδώ είναι και το σπίτι του Βούλγαρη που ήταν ενωμένο μαζί με την Εκκλησία του Αγίου. Τώρα εδώ μέσα στεγάζεται η Φιλαρμονική Μάντζαρος, η δεύτερη κατά σειρά φιλαρμονική που είχε ιδρυθεί εδώ στην Κέρκυρα, ιδρύθηκε το 1890. Είναι η λεγόμενη Παλαιά Φιλαρμονική που ιδρύθηκε από τον Μάντζαρο. Αυτή πήρε το όνομα του Μάντζαρου, αλλά η Παλαιά Φιλαρμονική ιδρύθηκε από τον Μάντζαρο το 1840 και ιδρύθηκε για να μπορεί να παιανίζει στις λιτανίες του Αγίου, γι' αυτό λέμε και ότι είναι και η Φιλαρμονική του Αγίου Σπυρίδωνος. Από ό,τι λέει η ιστορία, θέλανε να βγάλουν τότε στολές με μπλε και άσπρο, αλλά δεν αφήνανε τότε οι Άγγλοι, για να μην ξυπνήσουν το αίσθημα των Ελλήνων της ελληνικής σημαίας. Και έτσι βγάλανε μπορντό. Όταν όμως έγινε μετά η ένωση των Επτανήσεων με τη μητέρα Ελλάδα και ιδρύθηκε η Μάντζαρος, έχει τα χρώματα το μπλε και το άσπρο. Εδώ σε Αγίου Σπυρίδωνος, εδώ ήταν του Νικηφόρου Θεοδόγη, εδώ είναι του Βούλγαρη που χωρίζει αυτό, εδώ ήταν του Βούλγαρη που είναι ενωμένο με την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος. Εδώ το καλοκαίρι νομίζω δεν μπορεί κανείς να περπατήσει. Είναι πολύ δύσκολο. Από τα μαγαζάκια και τα... Πολύ δύσκολο να περπατήσει από το πολύ κόσμο. Από πολύ κόσμο βέβαια. Εδώ κάθε πρωί περισσότεροι Κερκυραίοι έρχονται, ανάβουν το κεράκι τους, πάνε προσκυνάνε το πρωί και πάνε στις δουλειές τους. Ή όποτε βρίσκουν ευκαιρία, ό,τι ώρα και να περάσουν από εδώ, θα μπουν μέσα να προσκυνήσουν τον Άγιο και θα φύγουν. Και η σημαία που έχετε εδώ είναι πάντοτε με τον Άγιο Σπυρίδωνα. Βέβαια, βέβαια. Όσον ορθοδόξον υπέρμαθος και τον κακοδόξον
εσείς. Είστε εδώ τώρα. Βλέπαμε στην Κύπρο τον καιρό τώρα. Κάθε μέρα σας βλέπω. Μάλιστα. Και μένετε τώρα εδώ ή ήρθατε? Όχι, όχι, ήρθε ο γιος μας. Είναι γιος εδώ πέρα. Ωραία, πολύ καλά. Πολύ καλά. Χαιρόμαστε. Την ευχή σας. Γεια σας. Πάντα με την ευχή σας, σε κάνετε. Πάπιος Πυρίδων. Περάστε. Ημών πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ων θαυμάτων επέλαγος γεγονός πασίς τρικυμίας εν θαλάσσιτε και γη μέγιστες πυρίδων διάσως εν ευχέσουν τους επικαλουμένους μέγας ονόνομαν. Είναι μεγάλη η συγκίνησή μας, αγαπητοί τηλεθεατές, διότι βρισκόμαστε στον Άγιο του νησιού, στον Άγιο Σπυρίδωνα, σε αυτό το μεγάλο προσκύνημα του νησιού της Κέρκυρας, αλλά και σε αυτό το μεγάλο Άγιο της πίστεώς μας, τον Άγιο, ο οποίος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, με ένα πολύ απλό τρόπο, απέδειξε το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Εδώ στον Άγιο έχουμε την ευλογία να μας ξεναγεί ο πατέρας Σπυρίδωνας, εφημέριος του Ιερού Ναού, και θα τον παρακαλούσαμε να μας μιλήσει και για τον Άγιο, αλλά και για τον ναό, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Την ευχή σας, πατέρα Σπυρίδων. Ευλογείτε, καλώς ήρθατε στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, στο ναό που περνάνε χιλιάδες κόσμους από παντού και κυρίως βέβαια από την Κέρκυρα. Κάθε μέρα οι άνθρωποι έρχονται και να του πούν την καλημέρα, όπως γινόταν και παλαιότερα. Μας το λένε και παλιά, αλλά και τώρα ακόμα. Πριν να ανοίξουν τα μαγαζιά τους οι Κερκυραίοι, πρώτα περνάγανε από τον Άγιο, γιατί κάθε μέρα έχουμε λειτουργία και το απόγευμα βέβαια σπερινό. Είναι μεγάλη ευλογία για όλους μας. Ο Άγιος μας, όπως λέμε και εδώ στην Κέρκυρα, για εμάς ο Κύριος είναι το απάγγιο μας. Δηλαδή, είναι ο χώρος ο οποίος πηγαίνουμε και που λέμε εδώ στην Κέρκυρα και μας χτυπάει ο αέρας, εκεί πηγαίνουμε για να προφυλαχτούμε. Είναι ως πόντους προφυλασσόμαστε. Και αυτό το αποδεικνύει και η ιστορία. Ποιο δηλαδή? Όταν έγινε ένας βομβαρδισμός εδώ από τους Ιταλούς στην Κέρκυρα,
υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες και άνθρωποι μέχρι και πρότινες που μας το έλεγαν, ότι όταν έπεφταν, λέει, οι χειροβομβίδες, έπεφταν πάνω στη σκεπή του Αγίου, κυλούσαν, έπεφταν κάτω και δεν έσχαγαν. Τα θαύματα του Αγίου είναι συνεχή, κάθε μέρα. Κάθε μέρα, ακόμα και από ένα θαύμα. Κάθε μέρα μας παίρνουν τηλέφωνο και μας μιλάνε είτε για θαύματα ή μας παρακαλούν. Είδαμε τον Άγιο το βράδυ και ανάψτε ένα κύριε για μένα. Ή θα έρθω στην Κέρκυρα. Αυτός ο ναός δεν είναι ο πρώτος, θα έλεγα ο μοναδικός ναός που φιλοξένησε τον Άγιο. Ο Άγιος ήρθε από την Κωνσταντινούπολη. Περισσότεροι μπορεί να έχουν διαβάσει, αλλά θα μάθουν και πολλοί τώρα. Βέβαια ο Άγιος, ξέρουμε ότι είναι Κύπριος. Ήταν στην Κύπρο. Εκεί πέθανε, περίπου 6 χρόνια μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος μας, περίπου στα 88 χρονών. Όμως με κάποιες επιδρομές που έγιναν το 600, πήραν το σκήνομα του Αγίου και το πήραν στην Κωνσταντινούπολη, στον ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου εκεί υπήρχαν και άλλα σκηνώματα Αγίων, όπως και της Αγίας Θεοδόρας, γιατί ήρθαν μαζί από εκεί. 3 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ένας ιερέας, που ήταν και εφημέριος εκεί, στον ναό των Αγίων Αποστόλων, πήρε τα σκηνώματα των Αγίων. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς γιατί ήρθε εδώ το σκήνομα του Αγίου, όμως μέσω παραμυθιάς και μέσω επίρου ήρθε εδώ 6 χρόνια μετά την άλωση, όμως πέρασε πολλές περιπέτειες μέχρι να φτάσει στο ναό του εδώ, στον τελευταίο ναό, που χτίστηκε το 1589, μετά από 4 χρόνια έγιναν και τα επίσημα εγγένεια. Μέχρι τότε όμως άλλαξε περίπου 3 ναούς ο Άγιος. Πρώτον, γιατί γινόταν διάφορες επιδρομές και οι ναοί έτυχε 2 από τους ναούς να είναι στα τείχη και να έπρεπε να καταστραφούν οι ναοί τότε, από τους Βενετούς βέβαια, που ήταν αυτοί που κατήχαν την Κέρκυρα, να καταστρέψουν τους ναούς και να φτιάξουν τα τείχη. Και την τελευταία φορά, το 1716, μετά την πολιορκία των Οθωμανών, επειδή φοβήθηκαν μην τυχόν και λαιλατήσουν τον ναό του Αγίου και πάρουν το σκήνομα από τον ναό του Αγίου Αθανασίου, τον πήγαν στον ναό των Αγίων Αποστόλων μέσα στο Φρούριο για να προφυλαχτεί. Όντως, δεν προφυλάχτηκε βέβαια μόνο το σκήνομα, αλλά ο Άγιος μας προφύλαξε όλη την Κέρκυρα με ένα μεγάλο θαύμα που έκανε. Έφυγε λοιπόν μετά από εκεί, αφού τελείωσε η πολιορκία, διώχτηκαν οι Τούρκοι από τον ίδιο τον Άγιο το βράδυ, τον είδαν τον Άγιο θαυματουργικά να είναι στα τείχη και να ενισχύει τους Κερκυραίους και τους Βενετούς που προσπαθούσαν να πολεμήσουν τους Τούρκους, οι οποίοι ήταν υπεράριθμοι. Παρ' όλα αυτά, με το θάρρος που τους έδωσε και μια φοβερή τρικυμία που έγινε στην θάλασσα, πνίγηκαν τα καράβια, έφυγαν οι υπόλοιποι. Βέβαια έκανε μεγάλο κακό στην Κέρκυρα, να φανταστείτε, περίπου το 80% της Κέρκυρας το είχαν σφάξει και το υπόλοιπο το είχαν πάρει μαζί με τα πλοία τους για δούλους, και αυτοί οι λίγοι που είχαν μείνει κάποια στιγμή ζήτησαν από τους Βενετούς να φέρουν ανθρώπους να γεμίσουν την Κέρκυρα. Μετά από εκεί λοιπόν, από το ναό των Αγίων Αποστόλων, έφυγε και πήγε στο ναό του Αγίου Νικολάου, ο οποίος, χάρη τη Θεού, υπηρετώ και εγώ εκεί, έμεινε για 7 χρόνια και μετά ήρθε, αφού φτιάχτηκε ο ναός εδώ πέρα, ήρθε εδώ το σκήνομα του Αγίου μας. Αυτός ο ναός που βλέπετε, θα λέγαμε ότι είναι ένα ολόκληρο αφιέρωμα. Οτιδήποτε βλέπουμε εδώ στο ναό είναι αφιερωμένο από θαύματα του Αγίου, από την αγάπη του κόσμου που συνεχίζει και θα είναι αδιάλειπτη στους αιώνες, και εσείς θα το νιώσετε όταν τώρα που μπήκατε στον Άγιο. Θα δείτε που κάποια στιγμή θα τον αναζητήσετε και πάλι, θα πείτε θέλω να ξαναπάω στον Άγιο. Αυτό γίνεται συνεχώς. Όταν μπαίνεις λοιπόν στον Άγιο, το πρώτο που είναι η εντύπωση είναι τα καντήλια. Γιατί και τα περισσότερα παιδιά που έρχονται από σχολείο αυτό μας λένε. Πόπο μεγάλα καντήλια λέει, που έχετε εδώ πέρα. Τα οποία, τα δύο μεγάλα καντήλια που έχουμε εδώ, είναι αφιερώματα. Το πρώτο είναι μετά την πολιορκία της Κέρκυρας, που το αφιέρωσαν οι Κερκυραίοι και οι Ενετικοί τότε
που είχαν κατακτήσει την Κέρκυρα, όπως και καλή ώρα το χρυσό καντήλι που βλέπετε εδώ, μετά το 1716. Όπως βλέπετε, σε κάθε καντήλι από κάτω, ένα και καραβάκι. Είναι θαύματα τα οποία έχουν γίνει σε ψαράδες, αλλά και σε διάφορα καράβια, είτε εμπορικά, είτε μεταγωγικά. Όλα αυτά που βλέπετε είναι αφιερώματα, αλλά τα πιο εντυπωσιακά είναι αυτά τα καντήλια που βλέπετε, που δεν ξέρω. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο καντήλι, το οποίο εκείνη την εποχή όχι μόνο το αφιερώσαν, αλλά δίναν και κάθε χρόνο το λάδι για να ανάβει. Για όλο το χρόνο. Ναι, το λάδι που χρειαζόταν για να ανάβει. Μετά από εκεί άρχισαν να φτιάχνονται το τέμπλο, το οποίο μετά το 1700, η Λάρνακα του Αγίου, η οποία μέχρι να φτιαχτεί η Λάρνακα του Αγίου, στις λιτανίες ο Άγιος δεν έβγαινε με τη Λάρνακα, τον έπαιρναν ιερείς, τον κρατούσαν εδώ στους ώμους και γινόταν η λιτάνευση. Μετά από εκεί κάποια στιγμή ο πρωτόπαπας, διότι ήταν πρωτόπαπας, δεν υπήρχε τότε ο επίσκοπος, είχε διωχθεί δυστυχώς, είπε ότι δεν μπορεί πλέον ο Άγιος να τον παίρνουμε έτσι. Και φτιάχτηκε στη Βενετία το 1800 η Λάρνακα που βλέπετε, η αργυρή και η εξωτερική και η εσωτερική που είναι ο Άγιος. Γιατί μέσα υπάρχει και μια ξυλίνη, η οποία ήταν όταν είχε έρθει από την Κωνσταντινούπολη. Μαζί με την Αγία Θεοδώρα, βέβαια. Μαζί αυτά τα σκηνώματα. Φτιάχτηκε λοιπόν και η Λάρνακα. Και όλα τα άλλα καντήλια, βέβαια, που βλέπω μέσα είναι αφιερώματα. Το τέμπλο που βλέπουμε έχει εικόνες του Προσαλέντη, ενός πολύ γνωστού εκείνης της εποχής κιόλας ζωγράφου. Φτιάχτηκε από τον Μάουερ, έναν Γερμανό κατασκευαστή. Και το αμέσως επόμενο που βλέπουμε είναι η Ουρανία, η οποία είναι θαυμαστή. Είχε αγιογραφίες του Δόξαρα, όμως μετά από κάποια χρόνια άρχισαν να καταστρέφονται και έγινε μια επιζωγράφηση του Ασπιώτη, ο οποίος ήταν Κερκυραίος. Και έχει διάφορα θαύματα του Αγίου και εν ζωή και μετά την κοίμησή του Αγίου μας. Εδώ είναι το θαύμα του Αγίου μας ακριβώς από πάνω, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που ο Άγιος πήρε στο χέρι του ένα κεραμίδι και σφίγγοντας το κεραμίδι στο χέρι του έμεινε το χώμα, έφυγε η φωτιά επάνω και το νερό έπεσε κάτω, θέλοντας να δείξει το ένα και το τρισυπόστον της Αγίας Τριάδος, με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο και τον πολύ εντυπωσιακό, σε αυτό το μεγάλο δαχτυλίδι, φάντομα όπως λέγεται. Μετά το δεύτερο μας δείχνει το εξής πολύ όμορφο και πραγματικά τα παιδιά του τα ακούνε. Πολλές φορές μου λένε θα ακούσουμε κι εμείς και θα σας πω γιατί. Μέσα στο πολιτήκιο λέει «Αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας». Μαζί με σένα συλλειτουργείς έψαλαν και άγγελοι. Συνέβη το εξής. Ο Άγιος κάποια στιγμή σταμάτησε στην πορεία του για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο να λειτουργήσει σε ένα ναό. Εκεί δεν βρήκε ψάλτες, δεν βρήκε κανέναν. Του λέει ο διάκονος, ο Τριφύλιος και μετέπειτα Άγιος Τριφύλιος και επίσκοπος στην Κύπρο, του λέει γέροντα, λέει, πώς θα λειτουργήσουμε, δεν έχουμε κανέναν. Λέει, παιδί μου, θα αρχίσουμε εμείς και κάποιος θα έρθει, λέει, να μας ψάλει. Ήταν ευλογημένο, άρχισαν τη λειτουργία. Φαίνεται βέβαια και ο διάκονος εκεί, αν δείτε, και ο Άγιος μας. Άρχισε η λειτουργία και ο κόσμος έξω που ήταν στις δουλειές τους άκουγε μέσα τον ιερέα. Αλλά άκουγε και πολλούς ψάλτες. Άκουγε μια μελωδία που δεν την είχαν ξανακούσει. Και μπήκαν μέσα στο ναό και τι να δουν. Ήταν ο Άγιος, ο διάκονος και ψάλτες δεν υπήρχαν. Και εκεί αντιλήφθηκαν ότι πραγματικά ο Άγιος συλλειτουργούσε μαζί με τους αγγέλους και έψαλαν αυτοί γι' αυτό. Κοιτάξουμε εκεί στην εικόνα, θα δούμε έτσι όπως τη βλέπουμε αριστερά στην άκρη, φαίνεται ένας άντρας. Είναι ο ζωγράφος, ο Ασπιώτης με την οικογένειά του. Εκείνη την εποχή υπήρχε αυτό το συνήθεια στις εικόνες να ζωγραφίζουν και τον εαυτό του στο ίδιο ζωγράφι.
Και το αμέσως επόμενο που βλέπουμε έτσι δαχτυλίδι, το φάντομα, είναι που θεράπευσε ο Άγιος Σπυρίδων τον Κώσταντα, τότε τον αυτοκράτορα εκείνης της εποχής, τον γιο του αυτοκράτορα. Γύρω-γύρω θα δούμε και άλλα πολλά θαύματα του Αγίου, εν ζωή και μετά την κοίμησή του. Ήρθε μπροστά του μια γυναίκα με ένα πεθαμένο παιδί και ζήτησε να το αναστήσει. Ο Άγιος βέβαια με την απλότητα που είχε, που ήταν πολύ απλός, ακόμα και στη ζωή του, αλλά ακόμα και σαν επίσκοπος, εκείνη τη στιγμή είπε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Ο διάκονος το παρακαλούσε. Λέει, σε παρακαλώ, Άγιε μου, αφού ξέρεις κι εσύ ότι αυτή η γυναίκα δεν θα μπορέσει να ζήσει χωρίς το παιδί. Και όντως ο Άγιος γονάτισε, προσευχήθηκε. Κάθε φορά που το λέμε, το ίδιο νιώθω. Έτσι συγκινούμαστε για τον Άγιό μας. Και πραγματικά ζωντάνεψε το παιδί. Έγινε το εξής όμως φοβερό. Ήταν τόσο σοκαριστική εκείνη τη στιγμή που η μητέρα έχασε τη ζωή της. Και έπρεπε ο Άγιος πάλι να αναστήσει και τη μητέρα. Και όντως και έτσι έγινε. Και αναστήθηκε και η μητέρα. Η ζωή μας όλη είναι ο Άγιος. Πόσα θαύματα έκανε ο Άγιος. Και οι λιτανίες που κάνουμε είναι τα μεγάλα θαύματα του Αγίου μας. Κάνουμε 4 λιτανίες το χρόνο. Θα κάνουμε τη λιτανία των βαΐων που βγάζουμε τον Άγιο μας, ο οποίος έσωσε την Κέρκυρα από αρρώστια, με παρακλήσεις που έγιναν στον Άγιο, με λειτουργίες καθημερινά. Την ημέρα εκείνη των βαΐων άρχισε να λιγοστεύει το θανατικό, το λεγόμενο τότε. Και υπάρχουν και μαρτυρίες που βλέπαν, λέει, τον Άγιο τα βράδια να πηγαίνει στα σπίτια και να ευλογεί τους ανθρώπους και να θεραπεύονται οι άνθρωποι. Γίνεται το Μεγάλο Σαββάτο το πρωί, που υπήρχε πείνα στην Κέρκυρα λόγω κάποιες αρρώστιες που υπήρχαν και σιτοδία, δηλαδή δεν είχαν σιτάρι, και ο Άγιος εμφανίστηκε σε ένα πλοίο και ζήτησε από αυτό το πλοίο που είχαν σιτάρι μέσα να πάνε προς την Κέρκυρα. Και όντως την άλλη μέρα τα πλοία τα είδαν να λιμένονται εδώ στην Κέρκυρα και να είναι Μεγάλο Σαββάτο και να δίνουν στον κόσμο σιτάρι και να τρώει ο κόσμος. Η άλλη λιτανία που έχουμε, η μεγάλη λιτανία της 11 Αυγούστου, που είναι μετά την σωτηρία της Κέρκυρας από την πολιορκία των Τούρκων, στην οποία αυτή συρρεί πάρα πολλοί κόσμος βέβαια, και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί έχουμε πάρα πολύ κόσμο που έρχεται να δει τον Άγιο, να ταινίσει τον Άγιο, και όπως λέμε και εμείς λέμε θα στρατέψει ο Άγιος, δηλαδή θα περπατήσει ο Άγιος ανάμεσά μας. Όντως και έτσι κάνει. Και το ζουν ο κόσμος. Και μετά η τελευταία λιτανία είναι το Πρωτοκύριακο του Νοέμβρη, κάθε πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη, πάλι που έσωσε ο Άγιος θαυματουργικά το νησί από αρρώστια. Αυτές οι 4 λιτανίες, οι οποίες καθιερώθηκαν, αλλά και πολλά ακόμα θαύματα. Υπάρχουν βέβαια, υπήρχαν και κάποιες λιτανίες για κάποιο σεισμό που είχε γίνει. Αυτά δεν επικράτησαν μέσα στην ιστορία, αλλά επικράτησαν αυτές οι 4. Βέβαια, εγώ λέω το εξής. Και το ερμηνεύουν έτσι και τους γεροντάδες μας, το έχω ακούσει, ότι τόση αγάπη των Κερκυραίων και των Ορθοδόξων για τον Άγιο, που σε κάθε εποχή έχουμε και μία λιτανία. Το γιορτή του Αγίου, που βέβαια δεν γίνεται λιτάνευση, γίνεται μέσα στο λαό, η λιτάνευση του Αγίου, 12 Δεκεμβρίου, μετά, όπως σας είπα, είδατε τη Μεγάλη Εβδομάδα, δηλαδή σε κάθε μεγάλες εορτές, τον Αύγουστο που έχουμε το Πάσχα του καλοκαιριού που λέμε, και μετά τον Νοέμβριο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή κάθε φορά έχουμε την παρουσία του εδώ, ζωντανή, να είναι μπροστά μας, να βγαίνει ανάμεσά μας και να μας ευλογεί.
Και αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα είναι όλα αφιερώματα. Όλα, ό,τι βλέπετε εδώ. Και το αρτοφόριο, βέβαια, αυτό είναι ένα αντίγραφο του αρτοφόριου που είναι μέσα. Και ο σταυρωμένος και τα καντήλια πίσω. Και οι εικόνες. Και το χειδόδιο με πέτρα εδώ. Ναι. Αυτό βέβαια είχε καλυφθεί μετά από κάποια στιγμή. Αλλά από το σύγκελός μας τώρα τα αποκάλυψε. Αυτό είναι η ηχογραφία. Αλλά ούτε γνωρίζουμε γιατί είναι η αποκαθήλωση. Πιθανόν να είναι επηρεασμένο από αυτό που εικονίζει τον Χριστό σε κάποιες προθέσεις που τον δείχνει που είναι σε αποκαθήλωση και μπαίνει μέσα στον τάφο. Πιθανόν. Αλλά δεν είμαστε και απόλυτα σίγουροι γιατί αυτό δεν το έχουμε. Δεν υπάρχει αλλού να είναι αποκαθήλωση στην πρόθεση. Όπως και αυτός που βλέπετε ο σταυρωμένος είναι αμφιπρόσωπος. Οι περισσότεροι σταυρωμένοι είναι αμφιπρόσωποι εδώ στην Κέρκυρα. Και εκείνος που μας χάρηκε πάνω πάλι αμφιπρόσωπος είναι. Βλέπουμε μέσα στο ναό ότι υπάρχουν και τα λάβαρα, που βέβαια εδώ στην Κέρκυρα δεν τα λέμε λάβαρα, τα λέμε σκόλες. Διότι εκείνη την εποχή, το 1500, η κάθε οικογένεια είχε την εκκλησία της. Και στις λιτανίες, για να αναγνωρίζουν η κάθε οικογένεια τη σκόλα τους, είχαν από διάφορους ναούς τα αφιερώματα. Πάνω χάρη, εδώ του Αγίου μας, η σκόλα της οικογένειας ήταν αυτή που εικονίζει τον Άγιο Σπυρίδωνα, που γίνεται το θαύμα στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Είναι η λεγόμενη σχολή λοιπόν της οικογένειας που έβγαζε τη σκόλα της για να την αναγνωρίζουν. Αυτή εδώ, όπως βλέπετε, είδατε που είπα το τελευταίο ναό των Αγίων Αποστόλων, από εκεί προέρχεται, γι' αυτό και έχει πίσω το φρούριο, γιατί ήταν μέσα στο φρούριο ο ναός. Εμείς εδώ στην Κέρκυρα στα Επτάνησα έχουμε διαφορετικό επιτάφιο από ό,τι έχουν στην άλλη Ελλάδα. Όπως θα δείτε εκεί, το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, στη Λιτανία, ενώ στις άλλες Λιτανίες ο Άγιος βγαίνει με το λεγόμενο μπαλακί, είναι ακατάλοιπο της ομπρέλας που βάζαν στην Παναγία, σε Κωνσταντινούπολη, αλλά και στο Άγιον Όρος. Αυτό σιγά σιγά εδώ πέρα το πήραν οι Κυρκυροί και το έκαναν, είναι ένα τετράγωνο μεγάλο, το οποίο το κατάλαβαν με τέσσερα ξύλα, το οποίο είναι η ουρανία, ας πούμε, του Αγίου. Το Μεγάλο Σάββατο όμως το πρωί, επειδή βγαίνει ο επιτάφιος, διότι τότε οι Βενετοί δεν αφήνανε τους Κυρκυρούς να βγάζουν το βράδυ, γι' αυτό οι Κυρκυροί είπαν, αφού γίνεται η Λιτανία του Αγίου, το πρωί θα βγάλουμε το πρωί τον επιτάφιο και τον Άγιο. Τι γίνεται, βγαίνει ο επιτάφιος πίσω με την ουρανία, το πω έτσι, και μπροστά βγαίνει ο Άγιος και ευλογεί. Γι' αυτό και ο δεσπότης μας εκείνη τη μέρα δεν ευλογεί με το Σταυρό, γιατί ευλογεί ο Άγιος. Ναι, χάρη είναι επισκόπου, παίρνει ο Άγιος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό.
πολύ. Είστε καλά, και εγώ χάρηκα που σας είδα. Μια μικρή ευλογία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είστε καλά. Λέγεται. Εύχεστε. Εσείς να εύχεστε εδώ στον Άγιο. Αμήν, αμήν. Βεβαίως ευχόμαστε. Και να για... σας ξαναδούμε. Θα σας ξαναφέρει σίγουρα. Ο Άγιος. Ο Άγιος, ναι. Έχω έρθει και άλλες φορές εδώ στον ωραία, Άγιο ωραία. Και πιστεύω ότι θα, όπως το λέτε, ο Άγιος εδώ τραβάει και ένας που είχε έρθει πρώτη φορά, ξαναέρχεται πολλές φορές. Πραγματικά. Να εύχεστε λοιπόν και για το κανάλι του 4Ε. Αμήν, αμήν. Εύχομαι τα καλύτερα. Να θυμάστε τον Άγιο και για τους αγαπητούς τηλεθεατές. Θα μνημονεύουμε για εσάς και εσείς για εμάς. Την ευχή σας να έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας. Οι ναοί εδώ στην παλαιά πόλη είναι εξαιρετικά κοντά ο ένας τον άλλον. Έτσι λίγα μόλις μέτρα από τον Άγιο Σπυρίδωνα συναντούμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου και της Αγίας Άνης. Βγαίνουμε λοιπόν από τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και συνεχίζουμε. Είμαστε πάντα στο κέντρο της πόλεως και οδεύουμε προς το ναό του Αγίου Ελευθερίου και Αγίας Άνης. Εκεί ο ιερέας μας περιμένει, πάτερ μου, για να πει και αυτός την ιστορία του ναού. Πολύ κοντά ο ένας ναός με τον άλλο. Πάρ θα δείτε όλους τους ναούς που είναι σχεδόν ο ένας απόσταση 50 ή 100 μέτρα από τον άλλον ή και 20 μέτρα κιόλας. Όπως είναι ο ναός της Παναγίας των Ξένων με το ναό του Αγίου Ιωάννου που είναι ο ένας απέναντι από τον δρόμο, δύο ναοί κοντά-κοντά. Θα τους δούμε αυτούς αργότερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει πουθενά άλλο από τόσο κοντά ή να είναι. Τόσοι ναοί τόσο κοντά, όχι, δεν νομίζω. Έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό, πάμε από εδώ, που έχουμε μέσα στο κέντρο της πόλης πολλούς ναούς. Όπως σας εξήγησαν κιόλας, τότε δεν υπήρχαν νορίες και κάθε ναός, κάθε ένα επάγγελμα έχει και το δικό του ναό. Είχαν αυτή τη φιλοσοφία. Λοιπόν, από εδώ θα πάμε να βγούμε πάλι στην οδό του Άγιου Σπυρίδωνος. Όπως βλέπετε τώρα ο Άγιος Σπυρίδωνος από εδώ που μπήκαμε με τον Άγιο Ελευθέριο, κοιτάξτε πόσο κοντά είναι. Την ευχή σας. Μιλάτε, περάστε. Τι κάνετε. Καλά εσείς. Δόξα τω Θεώ. Σαραντήσαμε και το μικρό λίγο. Να σας ζήσει. Να είστε καλά. Την ευχή σας πάτε. Καλά. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πώς πάμε. Καλά εσείς. Ωραία, ωραία. Το ιερό βήμα. Ναι. Και στον Άγιο αυτό είδαμε και ναι. Εκεί έχει μικρό. Ναι, είναι ναοί μικροί και έχουν μικρά. Πολλά αφιερώματα βλέπω εδώ. Στην Αγιάννα. Αγία Άννα. Ναι, έρχονται πάρα πολλές κυρίες που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν και κάνουν το θάμα τους και πάρα πολλές και μετά τη γέννα έρχονται και φέρνουν εδώ για να ευχαριστήσουν. Ο Θεός,
δίπλα ακριβώς από τον Άγιο, από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, ένας άλλος ναός, ο Άγιος Ελευθέριος. Έχουμε την χαρά να είναι κοντά μας ο προϊστάμενος και εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου, ο πατέρας Δημήτριος, ο οποίος και θα μας ομιλήσει για τον ναό, αλλά και για τον Άγιο Ελευθέριο. Καλώς ήρθατε. Να σας πω ότι βρισκόμαστε στο κέντρο της παλιάς πόλης και ο ναός αυτός που τιμάται από ονόματι του Αγίου Ελευθερίου και της Αγίας Άνης είναι χτίσμα του 17ου αιώνα. Είναι το 1700 χτισμένος. Έχει υποστεί κάποιες κατά καιρούς επιδιορθώσεις αλλά και καταστροφές. Μία μεγάλη καταστροφή ήταν το 1943 με τους βομβαρδισμούς που έγιναν στην Κέρκυρα και τότε καταστράφη όλη η ουρανία, έπεσε η σκεπή και ο ναός ήταν έτοιμος να κατεδαφιστεί, αλλά χάρη στην αγάπη του τότε εφημερίου που ήταν στο ναό, όταν ήρθαν και του είπαν ότι θα τον γκρεμίσουν, λέει πριν βάλει τις μπουλντόζες να γκρεμίσουν, ξάπλωσε κάτω, σταύρωσε τα χέρια του και λέει τώρα γκρεμίστε ό,τι θέλετε. Οπότε απεφεύχθη αυτή η μεγάλη καταστροφή που θα γινόταν και καθόταν μετά έξω και έκανε τον επέτη για να μπορέσει να φτιάξει πάλι τον ναό και ο ναός φτιάχτηκε, αναστηλώθηκε πάλι και είναι όπως βλέπετε στην λατρεία της εκκλησίας μας, είναι ενωριακός ναός γιατί ο Άγιος Σπυρίδων είναι προσκύνημα που πήγατε και ανήκει στο τετράγωνο της ενορίας. Είναι ο ναός λοιπόν που έχει όλες τις λειτουργικές τελετές που χρειάζονται, τη θέλει λειτουργία, σπερινούς, παρακλήσεις, τα πάντα όλα και είναι ένας ναός που έχει αρκετά λείψανα Αγίων. Και μπορούμε να τα δούμε εδώ, να σας πω. Εδώ είναι η κάρα του Αγίου Ιακώβου του Πέρσου. Είναι του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Μερκουρίου, του Αγίου Ελευθερίου. Εδώ είναι δύο μικρά τεμάχια του Αγίου Ερμολάου και της Αγίας Παρασκευής. Εδώ είναι του Αγίου Χαραλάμπους. Εδώ είναι του Οσίου Νείλου του Μεροβλήτου. Και από την πίσω πλευρά είναι του Αγίου Προκοπίου, του Αγίου Ιωάννου Καλυβίτου, της Αγίας Βαρβάρας και πάλι του Αγίου Γεωργίου, καθώς επίσης σημαντικότατο είναι η δοντούρα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το δόντι. Ναι. Ωραία. Τα κρέα δόντια, μεγάλα. Ο ναός μας έχει τις βυζαντινές αγιογραφίες, παρόλο που είμαστε στην Επτάνησο, διατηρούμε μεγάλων επτανησίων αγιογράφων τα έργα, που είναι του Κουτούζη, είναι του Χρυσολορά, είναι και άλλων που είναι μικρότερες εικόνες, αλλά όλο το τέμπλο είναι του Κουτούζη. Οι μεγάλες εικόνες απάνω που έχουν η μία έχει τις παραστάσεις από το βιβλίο της Γενέσεως, και άλλοι είναι τα θαύματα του Κυρίου μας, οι παραβολές. Αυτές είναι έργα του Χρυσολορά. Καθώς επίσης η σκόλα που υπάρχει εκεί είναι έργο του ιδίου και η τεχνοτροπία είναι ο απλός ναός της Βασιλικής που αυτό το έχουμε στα Επτάνησα.
Παλαιότερα ο ναός ήταν υπό την επίβλεψη των συντεχνιών που είχαν κατά την περίοδο όταν εδώ είχαμε τους ενετούς και είχε καταληθεί ο επισκοπικός θρόνος για να συντηρούνται οι ναοί, τους είχαν ανάβει οι διάφορες συντεχνίες. Εδώ λοιπόν ήταν των Παντοπολών. Ο Παντοπόλεας ενδιαφερόταν για τη συντήρηση του ναού, για την πανήγυρη του ναού, για την ευπρέπεια του ναού, για τον ιερέα, για τα πάντα είχαν τότε την επίβλεψη όλοι οι Παντοπόλεες. Μετέπειτα βέβαια, που επεγκαταστάθηκε ο επισκοπικός χρόνος κλπ, η εκκλησία αυτή έγινε επίσημα ενωριακός ναός και έκτοτε λειτουργεί κανονικά σαν ενωριακός ναός. Εδώ έχουμε και μία έτσι διαφοροποίηση από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ έχουμε απάνω, είναι αρμόνιο, και έχουμε κάθε Κυριακή τετράφωνη χοροδία με τα αρμονίου. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε ψαλτήρι εδώ στα δεξιά. Στα δεξιά, ακριβώς. Είναι το ψαλτήρι αριστερά που είναι στον όρθρο που ψάλουν οι ψάλτες και μετά ψάλλει χοροδία. Αυτά τα στασίδια που είναι λίγο επιβλητικά, έχουν και ένα κρεμαστάρι. Ναι, ναι. Αυτά ήταν κάποια επίσημη εδώ. Αυτά τα στασίδια εδώ παλιά ήταν διαφορετικά λίγο. Τώρα τα αλλάξαμε. Ήταν το πρώτο στασίδι, δίπλα ήταν ο θρόνος και δίπλα ήταν τα δύο άλλα στασίδια. Το πρώτο στασίδι ήταν ο αρχιεπίτροπος που καθόταν παλιά. Και μετά οι υπόλοιποι καθόταν στο επιτροπικό κάτω, στα κυρία, στο μπαγκάρι. Λοιπόν, αυτά τα γατζάκια που βλέπετε εκεί είναι που τα χρησιμοποιούν για πρακτικό λόγο. Οι παλιοί κερκυραίοι φορούσαν τις ρεπούμπλικες τα καπέλα τους και τα κρεμούσαν εκεί. Και γι' αυτό λόγο είχε πρακτικό σκοπό ή τα σακάκια τους, διότι και το καλοκαίρι που χρόντουσαν στην εκκλησία ερχόταν ευπρεπώς ενδεδειμένοι. Και έβγαζαν το σακάκι τους ή κάποιο ρούχο που είχαν βαρύ και το κρεμούσαν εκεί. Τα στασίδια αυτά τα αλλάξαμε τώρα 10-12 χρόνια, αλλά είναι ακριβές αντίγραφο των παλαιών. Γιατί λόγω της υγρασίας είχαν πάθει φορές και τα έχουμε αντικαταστήσει. Όπως είπα και πριν, στο Γενοκονίτη έχουμε το αρμόνιο και την χοροδία και εδώ ακριβώς βρισκόμαστε στο Γενοκονίτη και αυτό είναι το αρμόνιο που είναι καθαρά το εκκλησιαστικό όργανο και δεν είναι αυτό το οποίο ξέρουμε. Γι' αυτό δεν λειτουργεί με ρεύμα, αλλά είναι με τον αέρα. Όταν είναι με τον αέρα, πατάτε από κάτω εσείς, τι κάνετε εκεί. Σαν τρόμπα είναι, σαν τρόμπα. Και τα μέλη της χοροδίας κάθονται εδώ γύρω. Ναι, γύρω-γύρω, τα βιβλία τους, εδώ μέχρι πίσω. Εκεί. Ανάλογα με τις φωνές τους, βαρύτονοι, μπάσι, σεκόντι, ή πρίμοι. Και ο μαέστρος πού κάθεται. Ο μαέστρος κάθεται εδώ. Αλλά ο δικός μας ο μαέστρος είναι αυτός ο οποίος διευθύνει και το αρμόνιο. Με το ένα χέρι παίζει και μετά το διευθύνει. Άρα αγαπάει πολύ. Χαρισματικός. 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 Και πόσα μέλη έχει η χοροδία σας? Εδώ είμαστε 15. 15. Ναι. Μάλιστα. Και κάνουν κάπου τις πρόβες τους, έχουν κάποιο σαν σύλλογο, κάτι... Όχι, είναι της ενορίας. Της ενορίας. Η χοροδία αυτή. Στις εκδηλώσεις όλες, να και τους χαιρετισμούς. Ψάλλει χοροδία. Και στους γιορτές, κάποιοι επιθυμούν και στους γάμους. Ψάλλει χοροδία. Όλες τις εκδηλώσεις, μεγάλες πανηγύρες κλπ. Είναι και κάθε Κυριακή. Και έχουν ευρωπαϊκή μουσική. Ευρωπαϊκή μουσική, να το.
Παρτιτούρες όλες. Αυτό είναι από τους χαιρετισμούς. Χαιρενήφια νύφευτε. Κάθε Κυριακή ο Όρθρος γίνεται ξαντινά ψάρια. Μετά είναι παντοξολογία, αρχίζει η χοροδία. Μάλιστα. Έχει πλούσιο ρεπερτόριο διαφόρων μουσουλγών. Μάντζαρου, Λαμπελέτ, Πολυκράτη, Σεκελαρίδη. Ο μαέστρος μας έχει και πολλά κομμάτια από Ρωσία και Σερβία. Και κάθε Κυριακή έχει ποικιλία. Ναι, δεν είναι κάθε Κυριακή το ίδιο. Σε όλους τους ναούς της Κέρκυρας, όχι. Σαν Ευρωπαϊκή. Όχι, όχι, όχι. Στο προσκύνημα, στον Άγιο Σπυρίδωνα, στο Μητροπολικό Ναό, στον Άγιο Ιωάννη και εδώ είναι χοροδία και στο Μαντού και στον Άγιο Ιωάννη. Και σε κάποια χωριά. Στις υπόλοιπες εκκλησίες, ψάλτες, ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Όχι μόνο αρέσει, δεν ξέρω αν σας είπαν σε άλλους ναούς, πως εισήχθη το αρμόνιο. Διότι κάποιοι μας θεωρούν αιρετικούς και εδώ η Κερκέρα είναι πάρα πολύ, αγαπάνε πολύ τη μουσική και τους αρέσει. Υπάρχει και η Καθολική Αρχιεπισκοπή και έχουν το ναό τους στον τόμο πολύ κοντά μας. Αυτοί είχαν το αρμόνιο και όλοι. Περισσότεροι Κερκυραίοι πήγαιναν στην Καθολική Εκκλησία για να ακούσουν το αρμόνιο. Οπότε ο τότε Μητροπολίτης Κερκύρας, ο Αθηναγόρας, μετέπειτα Πατριάρχης, λέει γιατί να φεύγουν και να πηγαίνουν εκεί. Και εισήγαγε πρώτα στον Άγιο Σπυρίδωνα του αρμόνιο. Και μετά οι υπόλοιπες εκκλησίες πήγαιναν και ο κόσμος σταμάτησε να πηγαίνει στην Καθολική Εκκλησία. Μάλιστα. Και εδώ εγώ έχω συναντήσει και ο προκάτοχός μου. Έχω δει στα βιβλία ταμείου κλπ. Που υπήρχαν συνδρομητές για να πληρώνουν για την χοροδία. Τους άρεσε και τους αρέσει. Είστε πολύ μουσική εσείς, κύριε Κυρία. Λίγο. Μιλάτε και λίγο τραγουδιστά. Ναι. Το κύμα της θάλασσας που μας κάνει να είμαστε κυματιστή η φωνή μας. Πάρτε την ευχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για όλα. Είναι ο κώδικας του ναού. Από την ίδρυσή του μέχρι και εμένα. Τελευταία έχει εκδοθεί αυτό. Ναι. Να μας επιτρέψετε και από εμάς κάνουμε και διευλογία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάλι. Σας ευχαριστούμε. Σας παρακολουθούμε. Έτσι. Ευχαριστώ στον ναό, βέβαια. Και από παλιά εγώ έπαιρνα, ήμουν ακόμα παιδί, αγιαλυδία. Το περιοδικό, έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχήσω, να είστε καλά. Ευχήσω, σας ευλογείτε. Πολλοί οι ναοί στην πόλη και στο νησί της Κέρκυρας, πολλοί οι Άγιοι που την φρουρούν με προεξάρχοντα τον άφθορο Άγιο Σπυρίδωνα. Ευχόμαστε οι πρεσβείες τους να φέρνουν πλούσια την ευλογία του Θεού στην τοπική εκκλησία και στη ζωή όλων των Κερκυραίων.